Αλλιώς. Η Εκόμηρος δημιουργεί επαγγελματίες. Διακεκριμένο με το πρώτο διεθνές βραβείο στην εκπαιδευτική τεχνολογία. Έλα μπαμπά, δεν σε ακούω. Δεν έχει σήμα. Αν δεν έχει σήμα, μην τα πάρεις. Ροδάκινα Βελβίτα, ασεπόπ Βελβετού. Τώρα έχει σήμα. Σε ακούω. Και με σήμα και με όνομα. Κανένα άλλο δεν είναι Βελβίτα.
Έλα μπαμπά, δεν σε ακούω. Δεν έχει σήμα. Αν δεν έχει σήμα, μην τα πάρεις. Ροδάκινα βελβίτα, ασεπόπ βελβετού. Τώρα έχει σήμα. Σε ακούω. Και με σήμα και με όνομα. Κανένα άλλο δεν είναι βελβίτα. Δες το αλλιώς. Η Εκόμηρος δημιουργεί επαγγελματίες. Διακεκριμένο με το πρώτο διεθνές βραβείο στην εκπαιδευτική τεχνολογία. Το αλλιώς. Η Εκόμηρος δημιουργεί επαγγελματίες. Διακεκριμένο με το πρώτο διεθνές βραβείο στην εκπαιδευτική τεχνολογία. Έλα μπαμπά, δεν σε ακούω. Δεν έχει σήμα. Αν δεν έχει σήμα, μην τα πάρεις. Ροδάκινα βελβίτα, ασεπόπ βελβετού. Τώρα έχει σήμα. Σε ακούω. Και με σήμα και με όνομα. Κανένα άλλο δεν είναι βελβίτα.
Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας από το Κατσάνιο. Δεύτερη αγωνιστική για την Pre-League Αδρών. Ο Ηρακλής θα υποδεχτεί τον ύφεστο Φλόρινας. Αλλά πριν ξεκινήσει το παιχνίδι θα έχουμε μια τιμητική βράβευση στη μνήμη του σπουδαίου, του τεράστιου, του Νίκου Αντωνιάδη. Τεράστιος και για το βόλεϊ του Ηρακλή και για το ελληνικό βόλεϊ γενικότερα. Ένας αθλητής που τη δεκαετία του 70 ήταν ο καλύτερος στην Ελλάδα και μάλιστα ο πρώτος που πήρε στο εξωτερικό μεταγραφή στην Παρί, κατακτώντας εκεί στη Γαλλία 3 πρωταθλήματα τη δεκαετία του 70. Ο γιος του είναι σήμερα εδώ ως αθλητής του ύφεστου Φλόρινας, ο Αλέξανδρος Αντωνιάδης. Πριν ένα χρόνο περίπου μας άφησε ο σπουδαίος, επαναλαμβάνω, Νίκος Αντωνιάδης, μια μορφή του Ηρακλή και του ελληνικού βόλεϊ. Τώρα ο γιος του θα πάρει τη τιμητική πλακέτα από τη διοίκηση του Ηρακλή. Πολύ ωραία κίνηση. Και μακάρι να ακολουθήσουν κι άλλες τη μνήμη αυτού του σπουδαίου αθλητή. Το λίμπερο του ύφεστου Φλόρινας, ο Αλέξανδρος Αντωνιάδης, στη μνήμη του πατέρα του παρέλαβε την τιμητική πλακέτα. Ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι που θα δούμε και θα δείτε ζωντανά μέσω του διαδικτυακού καναλιού του Ηρακλή στο YouTube. Εδώ από το Κατσάνιο με αρκετό κόσμο, ο Ηρακλής που είναι λαβωμένος από την πρεμιέρα. Είχε προηγηθεί την πρώτη αγωνιστική στη Μίκρα απέναντι στον Άρη με 0-2 σετ. Έχασε όμως 3-2 στο tie break. Δεν είχε τον Βραζιλιάνο, τον Μαγκαλάες Γκλαστόουν. Τον έχει σήμερα. Εξακολουθεί να μην έχει σήμερα τον Νίκο Δραυκάκη. Μεταγραφικό απόκτημα και αυτός από τον Αριστοτέλης Κίδρας που πέρυσι έπαιξε βόλεϊ Λίγκα Αδρών. Ο Δραυκάκης που αντιμετωπίζει εδώ και 2-3 εβδομάδες περίπου ένα πρόβλημα τραυματισμού στον αστραγαλό του. Διαιτητές της αναμέτρησης. Πρώτος ο κύριος Ισκάς, δεύτερος ο κύριος Τοσουνίδης, παρατηρητής ο κύριος Μιχελινάκης. Πολλά γνωστά πρόσωπα που επέστρεψαν φέτος στον Ηρακλή, γεννηματρέμα Ηρακλής. Πολλά γνωστά πρόσωπα και στον ύφεστο, θα καταλάβετε σε λίγο όταν δείτε την ομάδα. Ζένια Γκόρτσιαν για παράδειγμα, μόλις τώρα. Ο Μανώλης ο Δημητριάδης που είχε κατακτήσει double το 12 με τον Ηρακλή. Για τον Ηρακλή, ο Γκλαστόουν, το νούμερο 6, με το νούμερο 8 στην παρουσίαση του Ηρακλή, ο Ηλίας Θεοδόσης. Ο Ντεπρά, πέρυσι στον Άθλο Ρεστιάδα στα μισά, όπως και ο Γκλαστόουν. Επιστροφή και για τον Στέλιο Τζιουμάκα στο Κατσάνιο μετά από χρόνια. Αλέξανδρος Χίρας επέστρεψε και αυτό στον Ηρακλή. Είχε αγωνιστεί πριν λίγα χρόνια σε τελικό κυπέλου με τους Κιανόλευκους. Ακόμα ένας φίλος από τα παλιά, ο Δημήτρης Εφρεμίδης, και ο αδερφός του Νικήτας Εφρεμίδης ως λίμπερο φέτος. Για την εξάδα του Ηρακλή, που στόχο έχει φυσικά την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα σε μια αγωνιστική με Όφη Πανιόνιο, με Εθνικό Αλεξανδρούπολης Πανερυθραϊκό, με ΑΟ Αιγιαλέων Άρη. Θυμίζουμε μια είδηση πρόσφατη, ο ΑΟ Κέρκης αποβλήθηκε από το πρωτάθλημα. Ο ύφεστος ξεκούραστα μπήκε στο φετινό πρωτάθλημα της Pre-League Αδρών, καθώς κέρδισε 0-3 χωρίς να αγωνιστεί. Στα χαρτιά πήρε το παιχνίδι, δεν κατέβηκε ο Κέρκης που διαμαρτυρήθηκε για το ότι ήταν η επιλαχούσα ομάδα μετά την απόφαση της ΑΕΚ να μην κατέβει στο πρωτάθλημα, αφού είχε καταφέρει αγωνιστικά να πετύχει την άνοδο. 9 ομάδες τελικά η απόφαση από τη Λίγκα για την πρώτη κατηγορία.
Ο Κέρκης διαμαρτυρήθηκε. Εν τέλει αποβλήθηκε από το πρωτάθλημα. Πρώτη επίθεση τώρα με το Στέλιο Τζιουμάγκα. Η μπαλά έξω. Πρώτος πόντος για τον ύφεστο Φλωρινάς. Με τον Αλέξανδρο Αντωνιάδη Λίμπερο. Γκόρτσιανουκ. Μανώλης Δημητριάδης. Στο σερβίς εμπειρότατος. Πασαδόρος έχει γεννηθεί το 1985. Στον Πιερικό έπαιζε πέρυσι. Πάσα του Εφρεμίδη για τον Ντεπρά, η άμυνα του Δημητριάδη, υψώνει τώρα ο Αντωνιάδης για το πλασέ. Ο Χίρας έβαλε το χέρι του, ο Ντεπρά στον Τζιουμάκα, μπλοκ μέσα. Στον μπλοκ ήταν ο Ευθύμης Γαλλιρόπουλος. Δύο ξένοι για τον Ηρακλή, δύο και για τον Ήφεστο. Καμερουνέζος ο ένας, Μαροκινός ο άλλος. Στο σερβίς για τους γηπεδούχους ο Χίρας. Με δάχτυλα από τον Γκόρτσιανουκ. Πρώτος χρόνος. Δεν μπόρεσε να βγάλει άμυνα ο Εφρεμίδης, ο Δημήτρης. Ο πρώτος χρόνος ήταν από τον Κώστα Γρηγοριάδη. Ύψος 1.96 ο κεντρικός του ύφεστου. Μια ομάδα με αξιόλογο ρόστερ. Με τον Σπύρο Γκολίτσι στον πάγκο που άφησε έξω τον Γιάννη Λατζούρη και Γιώργο Στεργιού. Από την αποστολή Θεοδόσης Ηλίας για το πρώτο χρόνο του Glassstone. Δεύτερη προσπάθεια του Τζιουμάκα. Μέσα η μπάλα. Διαμαρτυρήθηκε ο Γαλλιρόπουλος. Τέλος λέει ο Αντωνιάδης. 2-2. Κάιο Ντεπρά. Βραζιλιάνος διαγώνιος. Στο σερβίς. Δύναμη, η άμυνα θα βγει από τον Καλέργη, μέσα η μπάλα από την επίθεση του Γαλλιρόπουλου. Μάρκος Καλέργης, παίζε πρόπερση στον Περσέα, το στη Θεσσαλονίκη αν θυμάμαι καλά. Ο Καμερουνέζος είναι στον πάγκο. Μόνο ο Μαροκινός είναι εντός για τους δύο ξένους που λέγαμε. Τώρα θα κοπεί ο Γκλανστόου από τον Μαροκινό αντιπαλό του, τον Μοχάμετ Σίμον Ακάη, ύψους 2-1, γεννημένος το 98, αγωνιζόταν στην Ισπανία, στην Ίμπιζα. 2-4, Ρακλής πίσω στο σκορ, Ηλίας για τον Τζιουμάκα, ωραία διαγώνια επίθεση. 3-4, με τον κόσμο να δίνει παλμό, εδώ στο Κατσάνιο. Γιουμάκας. Νίκος Ραυκάκης δεν είναι στην κερκίδα με μπαταρισμένο το πόδι. Ο αδερφός του όμως είναι αντίπαλος. Σήμερα ο δεύτερος πασαδόρος του ύφεστου, ενώ ισοφαρίζει ο Γκλαστόν, ο Γιώργος Ραυκάκης. Βραζιλιάνος έκανε το 4-4 και γρήγορα ισοφάρισε ο Ηρακλής. Η ομάδα του Γιώργου Κνάπεκ, ο οποίος ήταν εδώ και χρόνια βοηθός του Ηρακλή Θεοδόρου στον Πήγασο Πολύχνης με αρκετές διακρίσεις. Ο Θεοδόρου επέστρεψε στην αγαπημένη του ομάδα. Άσος τώρα από τον Τζιουμάκα. Ο Ηρακλής τρέχει ένα σερί 3-0. 5-4. Από τον Στέλιο Τζιουμάκα. Από μωρό στην κυριολεξία, όπως και αδερφός του Γιώργος. Εδώ στο Κατσάνιο. Είναι στον Πίγασο στην Βολελίγκα Δρόν. Αντωνιάδης στην υποδοχή. Θα τρέξει ο Δημητριάδης για τον Γαλλιρόπουλο. Η μπάλα είναι μέσα. Από τον Ευθύμη Γαλλιρόπουλο. Ύψους 1.90. 5-5. Αρκετοί παίχτες λοιπόν γνωρίζουν πάρα πολύ καλά αυτό το γήπεδο. Γαλλιρόπουλο στο σερβίς. Πάνω στο φιλέ, πόντος για τον Ηρακλή. 6-5. Σειρά. Junior Magalhaes Glasstou. Ύψους 2-7. Στο σερβίς για τον Ηρακλή.
Καλέργης δεν ήταν καλή υποδοχή, ευκαιρία τώρα για τους Κιανολεύκους με τον Εφρεμίδη, άμυνα του Αντωνιάδη, Δημητριάδης για τον Γκόρτσιανο, άμυνα και από τον Τζιουμάγκα, χωρίς συνέχεια όμως, τον κύριο Μιχελινάκη πήγε η μπάλα, 6-6. Περιμένουμε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Εφρεμίδης, Ηλίας για τον Δεπρά, μπλοκάουτ από τον Βραζιλιάνο. 7-6, ο Ρακλής και πάλι μπροστά. Ο Ρακλής που τον πάγκο του έχει νεαρά κυρίως παιδιά. Ταλέντα του ελληνικού βόλεϊ. Από Σέρες, από Πρέβεζα, από Εύρος Σουφλίου. Είναι και στην εφηβική ομάδα του Ηρακλή. Out η επίθεση του ύφεστου. Για τον Ηρακλή, ο 8ος πόντος, 8-6. Με τον Ηλία Θεοδόση έχει φορέσει αρκετές φανέλες στον Ηρακλή. Είναι αυτό που λέμε, έκανε όνομα. Έγινε γνωστός από μικρή ηλικία. 8-7. Η απάντηση του ύφεστου σε πρώτο χρόνο. Σειρά του Μαροκινού. Σίμω Νακάη. Βρεμίδης. Ο Ντεπρά. Μέσα η μπάλα από τον Βραζιλιάνο. 9-7. Ρακλής παρά την απουσία του Γκλανστόουν στο παιχνίδι της πρεμιέρας με τον Άρη, προηγήθηκε 0-2. Ίσως εκεί πίστεψε ότι τελείωσαν όλα, η απόδοση δεν ήταν ανάλογη. Βλόπ τώρα από Ντεπρά και Χίρα. Πανηγυρίζει έξαλα ο Ντεπρά μαζί με τον Κνάπεκ, τον προπονητή του. Όπως και ο κόσμος στην κερκίδα, 17. Στο συν 3 για πρώτη φορά ο Ηρακλής. Σε αυτό το πρώτο σετ, κάτι που αναγκάζει τον Σπύρο Αγκολίτση να πάρει time out για τον ύφεστο Φλόρινας. Βελβίτα, 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 το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Δες το αλλιώς. Η Εκόμηρος δημιουργεί επαγγελματίες. Διακεκριμένο με το πρώτο διεθνές βραβείο στην εκπαιδευτική τεχνολογία. Να δώσουμε και ένα αποτέλεσμα στην Πριλιγκαδρών. Ο Όφι νίξε στο tie break το Πανιόνιο 3-2. Νωρίτερα στο Ηράκλειο, Ηλίας για τον Ντεπρά. Υπάρχει μπλοκ? Δεν υπάρχει. Out η επίθεση του Βραζιλιάνου, 18. Σε ένα πολύ γεμάτο παιχνίδι, 26-24, 25-22, 25-27, 22-25 και 20-18, παρακαλώ, το tie break. Ο Όφι νίξε το Πανιόνιο. Παιχνίδια που ασφαλώς ενδιαφέρουν τον Ηρακλή. Τον Ηρακλή πάνω απ' όλα τον ενδιαφέρει να είναι αυτός καλά σε όλα τα επίπεδα. Ο Χίρας στο πρώτο χρόνο δεν πέρασε. Η επίθεση τώρα του ύφεστου, η άμυνα του Νικήτα Εφρεμίδη. Δημητριάδης, Αντωνιάδης για τον Γαλλιρόπουλο. Μπλοκ από τον Χίρα, δεύτερο. 11-8. Χίρας και πάλι στο σερβίς, πάνω στον Καλέργη με δάχτυλα, το αφιερώνει στον κόσμο, τον Άσο για το 12-8. Πρώτη φορά στους 4. Ξανά ο Χίρας. Αντωνιά.
Αντωνιάδης, Δημητριάδης για τον Γκόρτσιανουκ στην πάιπ. Θα περάσει με δυσκολία. 12-9 από τον Ζένια. Και αυτός μεγάλος εδώ. Το Κατσάνιο. Σειρά του Καλέργη. Πάνω στο φιλέ το σερβίς του νεαρού 23 ετών. 13-9. Ντεπρά. Μπάλα out. 13-10. Με τη σειρά του ο Κωνσταντίνος Γρηγοριάδης. Στο σερβίς. Εφρεμίδης Δημήτρης. Ο Τζιουμάκα στην επίθεση για το 14-10. Τζιουμάκας που πέρυσι κατέβηκε στην Αθήνα με την φανέλα του Φλίσβου. Στην Πρελίγκα δρόν και πάλι. Τώρα είναι στο σερβίς. Πάνω στον Καλέργη, Δημητριάδης για τον Γκόρτσιανουκ. Μπλοκ από τον Γκλάνστόουν. Υπάρχει επαφή στο φιλέ από τον κύριο Τοσουνίδη πάνω στον Ηλία. Ο πασαδόρος του Ηρακλή διαμαρτυρήθηκε στον δεύτερο διετή. 14-11. Με τον Γαλιρόπουλο για τους φιλοξενούμενους στο σερβίς. Μπάλα μπροστά στον Γκλάνστόουν, ο οποίος παίρνει και την επίθεση. Εντυπωσιακός πρώτος χρόνος από τον Βραζιλιάνο. Είναι 3 χρόνια στην Ελλάδα. Πέτσε πριλίγκ με τον Αριστοτέλη, ανέβηκε κατηγορία. Πέρυσι πήγε στην Ορθιάδα με τον Άθλο. Φέτος στον Ηρακλή. Σημαντική προσθήκη. Ο ένας από τους δύο ξένους και αυτός Βραζιλιάνος. Τώρα στο σερβίς. Δυσκολεύτηκε ο Αντωνιάδης, πέρασε μπάλα απέναντι. Ο Εφρεμίδης block out από τα χέρια του Νακάη. Ο Ηρακλής ξεφεύγει σε αυτό το πρώτο σετ, 16-11. Δεύτερο time out θα πάρει ο Γκολίτσης. Το μείον 5 ο Ήφαιστος, το συν 5 ο Ηρακλής. Εδώ στο Κατσάνιο. Δες το αλλιώς. Η Εκόμηρος δημιουργεί επαγγελματίες. Διακεκριμένο με το πρώτο διεθνές βραβείο στην εκπαιδευτική τεχνολογία. Ο Γκλάνστόουν και πάλι. Μετά τον άσο που πήρε. Αυτή τη φορά σημάδεψε τον Καλέργη, Δημητριάδης για τον Γαλιρόπουλο, η μπαλά μέσα. 16-12. Αλλαγή τώρα. Θα περάσει ο Καμερουνέζος, ο οποίος για πρώτη φορά παίζει σε σύλλογο μακριά από τη χώρα του, στην Εθνική Καμερούν. Ντέρικ Ντεφό. Ύψους 1.94 στη θέση του Καλέργη. Ο πόντος για τον Ηρακλή. 17-12. Ηλίας Ντεφό στην υποδοχή, επίθεση από τον ίδιο, θα κοπεί. Κάλυψε ο Αντωνιάδης και πάλι ο Ντεφό θα πάρει τον πρώτο του πόντο. Ο αθλητής από το Καμερούν. Και θα μειώσει για τον
Ηφαιστού. Ντεπράμε, πανέξυπνο πλασέ. Δεν προλαβαίνει ο Γαλλιρόπουλος για άμυνα. Πολύ καλή προσπάθεια από τον Βραζιλιάνο που ξεκινά καλά το παιχνίδι. Είχε σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του. Με τον Άρη στην πρεμιέρα. Εφρεμίδης, Δημητρής στο σερβίς. Μπαλά έξω. 18-14. Εφρεμίδης υποδοχή, ο Τζιουμάκας μπλοκάουτ, μπάλα στο διαιτητή, ζητά συγγνώμη ο Στέλιος Τζιουμάκας από τον κύριο Ισκά που χαμογέλα, πήγε η μπάλα πάνω του, 19-14, αλλαγή με τον Δημήτρη Χατζόπουλο στη θέση του Γρηγοριάδη, δεύτερη αλλαγή για τον Γκολίτσι με την ομάδα του να κυνηγά στο μείον 5, θέλει να βελτιώσει την εικόνα του Ηφαιστού. Κράκλης παραμένει ως έχει στον αγωνιστικό χώρο. Χίρας. Δεφό με δάχτυλα, ο ίδιος στην επίθεση, μπαλασπάει στο μπλοκ, ο Χίρας στην πάσα για τον Ντεπρά, μέσα και αυτό από τον Βραζιλιάνο. Πανηγυρίζει έξαλλα και ο Ηρακλής Θεοδόρου. Ο Ηρακλής που θέλει να βγάλει αντίδραση μετά την ανατροπή που υπέστη από τον Άρη στην πρεμιέρα στη Μίκρα. Και απέναντι σε μια καλή ομάδα, όπως ο Ήφαιστος, να πετύχει την πρώτη του νίκη. Ο Ντεφό απαντά. Καμερουνέζος είναι και στο σερβίς, το 2001 γεννηθής. Εφρεμίδης Δημήτρης, η επίθεση του Τζιουμάκα, το πλασέ, βγήκε η άμυνα από τον Δημητριάδη, ο Γαλλιρόπουλος στην άμυνα του Ηλία, χωρίς συνέχεια. Γαλλιρόπουλος από Φθία Λαμίας ξεκίνησε, 4 χρόνια Θεσσαλονίκη με την Ελπίδα Μπελογύπων και από το 22 στον Ήφαιστο. Στους 4 η διαφορά. Out το σερβίς του Derek Defoe. Με τον Ντεπρά στο 21-16 για το σερβίς του Ηρακλή. Δεφό, Δημητριάδη στην πάσα για τον Γκορτσιανούκ, στην ευθεία, μέσα, ζητά συγγνώμη από τον Ντεπρά ο Γκορτσιανούκ. Πήγε η μπάλα πάνω, τρίτη αλλαγή για τον Γκολίτσι. Στον πάγκο ο Γαλλιρόπουλος, μέσα με το νούμερο 7, ο πρόδρομος Ιωαννίδης, ύψους 1,97. Αλλάζει και διαγώνιο, άλλαξε κεντρικό, άλλαξε ακραίο. Χατζόπουλος, Εφρεμίδης, ο Γκλάστον θα κοπεί η μπάλα μέσα, λέει ο κύριος Ισκάς. Διαμαρτύρονται οι γηπεδούχοι έντονα. Στο πρωτάθλημα της Πρελίγκ δεν υπάρχουν επόπτες. Θεοδόρου τα λέει στον δεύτερο τον κύριο Τσουνίδη. Ο Ισκάς πήρε τη φάση πάνω του. Καλεί τον Νικήτα Εφρεμίδη για εξηγήσεις ο κύριος Ισκάς για την φάση που προηγήθηκε. Χατζόπουλος ξανά με δάχτυλα, ο Τσιουμάκας επίθεση από τον ίδιο, μέσα η μπάλα.
22-18, πολύ ωραία επίθεση. Εδώ ξανά βλέπετε τη φάση με τον Τζιουμάκα να πρωταγωνιστεί, να είναι τώρα και στο σερβίς. Καλό είναι, πέρασε η μπάλα απέναντι από την υποδοχή του Ντεφό. Ο Τζιουμάκας εντυπωσιακά στην πάιπ, παρά την προσπάθεια για άμυνα του Αντωνιάδη, οπότε στον Ηρακλή. Επίθεση πίσω από τα 3 μέτρα για το 23-18, ξανά στους 5 η ομάδα του Κνάπεκ σε αυτό το πρώτο σετ. Τζιουμάκας, Ντεφό, και πάλι μπάλα περνά. Νέα ευκαιρία για τον Ηρακλή για να φτάσει στο σετ μπολ με τον Εφρεμίδη. Να τα καταφέρνει, 24-18. Κόσμος ξεσηκώνεται. Σετ μπολ. Και πάλι ο Τζιουμάκας με πολύ καλό πρώτο σετ. Αντωνιάδη στην υποδοχή, ο πρώτος χρόνος. Πόντος για τον Νακάη με τον ύφεστο να μειώνει. 24-19. Χαμένο σετ μπολ. Δεύτερο τώρα για τον Ηρακλή. Με τον Ιωαννίδη στο σερβίς των φιλοξενούμενων. Τζιουμάκας, Ηλίας για τον Εφρεμίδη, χωρίς μπλοκ τον έβγαλε. Εντυπωσιακή η φάση με την επιλογή του Ηλία για το 25-19. Εδώ ξαναβλέπετε, χωρίς μπλοκ ο Εφρεμίδης, κανένα πρόβλημα για το 1-0 του Ηρακλή απέναντι στον ύφεστο Φλόρινας. Το αλλιώς. Η Εκόμηρος δημιουργεί επαγγελματίες. Διακεκριμένο με το πρώτο διεθνές βραβείο στην εκπαιδευτική τεχνολογία. Έλα μπαμπά, δεν σε ακούω. Δεν έχει σήμα. Αν δεν έχει σήμα, μην τα πάρεις. Ροδάκινα Βελβίτα, ασεπόπ Βελβετού. Τώρα έχει σήμα. Σε ακούω. Και με σήμα και με όνομα. Κανένα άλλο δεν είναι Βελβίτα.
Επιστροφή στο Κατσάνιο. Ηρακλής πήρε το πρώτο σετ με 25-19 απέναντι στον ύφεστο Φλόρινας. Πρώτο σερβίς του Χατζόπουλου που παρέμεινε. Το μπλοκ τώρα μονό του Γκόρτσιανοκ πάνω στον Ντεπρά για το 0-1. Ο Ηρακλής με την ίδια σύνθεση. Τζιουμάκα, Ηλία, Ντεπρά, Χίρα, Γκλάνστουν, Δημήτρη Εφρεμίδη και Λίμπερο τον Νικήτα Εφρεμίδη. Ο Γκολίτσης έχει κρατήσει τον Χατζόπουλο σε σχέση με το πρώτο σετ και τον Ντεφό. Ο Γαλλιρόπουλος επέστρεψε. Οι υπόλοιποι Δημητριάδης, Νακάη, Γκόρτσιανουκ και Λίμπερο. Ο Αντωνιάδης στον πάγκο. Ο Καλέργης μαζί με τον Γρηγοριάδη. Η επίθεση του Γκόρτσιανουκ με πλασέ έβγαλε άμυνα καταπληκτικά ο Τζιουμάκας. Θα σηκωθεί ο Εφρεμίδης από την πίσω ζώνη. Ο Ντεφό στην άμυνα, επίθεση του Γαλλιρόπουλου για τον μπλοκ. Κάλυψε ο Δημητριάδης. Αντωνιάδης τώρα υψώνει στον Γκόρτσιανουκ. Η άμυνα του Δημήτρη Εφρεμίδη. Ηλίας για τον Τζιουμάκα. Μέσα η μπάλα για το 2-1. Τελείωσε και το παιχνίδι στην Αλεξανδρούπολη. Ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης στο πρώτο του μάτς για φέτος νίκησε 3-1 το Πανερυθραϊκό. Θυμίζω Όφι Πανιόνιος 3-2, Όφι και προηγηθείς 2-0 σετ. Το tie break 20-18 για τη δεύτερη αγωνιστική όλα αυτά της πριν Λιγκαδρών. Πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Με τον Ηρακλή να έχει ένα και μοναδικό στόχο, την επιστροφή του στη Βόλε Λιγκαδρών. Λείπει πάρα πολύ. 3-1 με τον μπλοκ των Γιαννολεύκων. Το 0-1 έγινε γρήγορα 3-1 με το σερί του Ηρακλή. Στο σερβίς ο Χίρας. Έξω η μπάλα. Γαλλιρόπουλος πάνω στο φιλέ. 4-2, προβληματισμένος ο κύριος Γκολίτσης. Η σειρά του Σέζαρ Κάιο Ντέπρα. Διαγώνιος του Ηρακλή στο σερβίς πάνω στον Ντεφό. Άσος είναι. 5-2. Ο Ντεπρά και πάλι. Ξανά στον Ντεφό, ο Καμερουνέζος δεν μπορεί να κρατήσει. Δεύτερος άσος που δίνει. Και δεύτερος σερί άσο που παίρνει ο Βραζιλιάνος για τον Ηρακλή. 6-2. Time out νωρίς στο δεύτερο σετ από τον Σπύρο Γκολίτση για τον ύφεστο. Με τον Ντεπρά και πάλι στο σερβίς. Μετά από δύο σερί άσους πάνω στον Ντέρικ Ντεφό. Θα δούμε αν το σημαδέψει και τώρα. Αυτό κάνει, αλλά η μπάλα πήγε στον Γκόρτσιανουκ που πήγε μπροστά από τον Καμερουνέζο και με την επίθεση του ίδιου έχουμε το 6-3, μειώνει η ομάδα της Φλόρινας.
Χιάνουκ. Στο σερβίς. Περνάει μπάλα με περίεργο τρόπο απέναντι. Ο ύφεστος έχει επίθεση με τον Ντεφό. Η άμυνα του Νικήτα Εφρεμίδη πολύ καλή. Θα σηκωθεί ο Δημήτρης. Έχει πατήσει την γραμμή των 3 μέτρων. Παράβαση. Ο πόντος στον ύφεστο. Ο κόσμος συνεχίζει να δίνει ωραίο ρυθμό στο μάτς από την κερκίδα. 6-4. Με δάχτυλο ο Δημήτρης Εφρεμίδης, ο Τζιουμάγκας και πάλι αποτελεσματικός για το 7-4. Πολύ καλό παιχνίδι από τον Στέλιο Τζιουμάγκα. Είναι και στο σερβίς τώρα. Η μπάλα έξω. 7-5. Μοχάμετ Σίμο Νακάη. Ο Μαροκινός στο σερβίς. Εφρεμίδης. Πρώτος χρόνος θα κοπεί ο Γκλάστον από τον Χατζόπουλο. Μονό μπλοκ από τον κεντρικό του ύφεστου. 7-6. Διεθνής με την Εθνική ο Χατζόπουλος πριν από αρκετά χρόνια. Εθνική παίδων. Περνά ο Δημήτρης Εφρεμίδης για το 8-6 του Ηράκλη. Γκλάνστον. Το σερβίς. Ντεφό. Δημητριάδη στα κοπή. Δεύτερη προσπάθεια. Ο Ντεφό. Η μπαλασπάει στο μπλοκ. Ηλίας για τον Χίρα. Καταπληκτική φάση. Υπέροχη πάσα του Ηλία. Με πλάτη ο Χίρας. Εδώ ξανά. Εντυπωσιακή φάση. Για το δίδυμο του Ηρακλή, Ηλία και Χίρα. Για το 9-6. Περνάμε το φιλέο Γκλαστόν. Δυσκολεύτηκε ο Γκορτσιάνουκ. Ο Γαλλιρόπουλος θα περάσει. Πολλοί πίστεψαν ότι υπήρξε μπλοκ και μέσα, αλλά η μπάλα πέρασε μέσα από το φιλέ. Από την προσπάθεια για μπλοκ του Χίρα. 9-7 πανηγύρισε ο Γαλλιρόπουλος. Μανώλης Δημητριάδης στην υποδοχή του Δημήτρη Εφρεμίδη. Ο Ντεπρά στην ευθεία, η μπαλά έξω. Πλησιάζει ο ύφεστος στον πόντο. 9-8. Διαφορά ήταν στους 5. Εφρεμίδης, Ηλίας, Εφρεμίδης. Η άμυνα του Αντωνιάδη Δημητριάδης για τον Γκορτσιάνουκ που ισοφαρίζει 9 όλα. Αντιδρά ο ύφεστος. Και ισοφαρίζει με τον Δημητριάδη. Δημήτρης Εφρεμίδης, Ηλίας, ξανά ο Εφρεμίδης πλασέ μπροστά, βγάζει άμυνα πολύ δύσκολα ο Δημητριάδης. Γαλλιρόπουλος περνάει, επίθεση του Ηρακλή. Με τον Τζιουμάκα πλασέ, άμυνα του Γαλλιρόπουλου. Γκορτσιάνουκ πήγε να μπερδευτεί. Ο Ηρακλής ξανά με τον Χίρα, τον μπλοκ του Ντεφό. Μεγάλη φάση, Δημήτρης Εφρεμίδης και πόντος με τον μπλοκ out για το 19. Το πρώτο ράλι που είχαμε στο παιχνίδι. Φάση μεγάλης διάρκειας εδώ στο Κατσάνιο. Με πολύ κόσμο. Ο Ντεφό. Μπλοκάουτ για τον Καμερουνέζο. 10 όλα. Ηρακλής που προηγήθηκε 6-1 με τους δύο σερίας του Ντεπρά πάνω στον Ντεφό. Ακολούθησε η αντίδραση του ύφεστου.
Ο Ντεφό είναι στο σερβίς. Νικίτας Εφρεμίδης, ο Χίρας πρωτοχρόνο κόβεται από τον Χατζόπουλο, ξανά ο Χίρας πάνω στην άμυνα του Αντωνιάδη, ο Ντεφό από την πίσω ζώνη, η άμυνα του Νικίτα Εφρεμίδη, Ηλίας για τον Τζιουμάκα, 11-10 με την pipe του Στέλιου Τζιουμάκα. Πολύ ωραία φάση και αυτή, βλέπουμε ωραία βολή. Υπάρχουν στιγμές που μας προσφέρουν θέαμα οι αθλητές με τον Δημήτρη Εφρεμίδη στο σερβίς, πάνω στο φιλέ. 11 όλα. Χατζόπουλος στην υποδοχή Εφρεμίδη, ο Τζιουμάκας θα στέλνει την μπάλα έξω. Δέκα από το 6-1 ο Ήφαιστος περνά μπροστά. Διορθώνει κάτι εκεί στο φιλέ ο Ντεπρά. Περιμένει ο Δημήτρης Χατζόπουλος που έχει βοηθήσει πολύ την ομάδα του. Ο Σαλαγή ξεκίνησε σήμερα αντί του Γρηγοριάδη. Εφρεμίδης, Ηλίας, στο Τζιουμάκα, θα δεχτεί μπλοκ από τον Κόρτσιανο και η φάση συνεχίζεται με τον Ντεπρά μέσα, παρά την προσπάθεια για άμυνα του Ντεφό. Σειρά του Χίρα. Με δάχτυλα ο Ντεφό, Δημητριάδης, Γκόρτσιανουκ, η μπάλα out. 13-12 ο Ηρακλής περνά ξανά μπροστά. Με τον Χίρα και πάλι στο σερβίς. Ντεφό με δάχτυλα ξανά. Ο Γαλλιρόπουλος θα περάσει από το διπλό μπλοκ των Γκλάστον και Τζιουμάκα. 13 όλα. Γαλλιρόπουλος στο σερβίς. Έξω, 14-13 σε αυτό το δεύτερο σετ. Δεν άρεσε καθόλου αυτή η επιλογή του Γαλλιρόπουλου στον Γκολίτσι, λογικό. Με τον Ντεπρά τώρα νωρίτερα δύο άσους είχε, σημαδεύοντας τον Ντεφό. Αυτό έκανε και πάλι, αλλά η μπάλα πέρασε out. 14 όλα. Γκόρτσιανουκ στην υποδοχή του Δημήτρη Εφρεμίδη, Ηλίας για τον Τζιουμάκα, δεν περνά την μπάλα, παράβαση, διπλή, δίνει ο Ισκάς. 14-15 από την προσπάθεια του Τζιουμάκα που δεν ήταν πετυχημένη. Γκότσιανουκ, Εφρεμίδης, Ηλίας, Ντεπρά, Αντωνιάδης βγάζει άμυνα, δύσκολη άμυνα. Νέα επίθεση για τον Ηρακλή με τον Γκλάνστον, άμυνα του Δημητριάδη. Ο Ντεφό, η μπάλα σπάει στο μπλοκ, καταπληκτικά καλύπτει ο Δημήτρης Εφρεμίδης, ο Τζιουμάκας δεν προλαβαίνει, ο πόντος στον ύφεστο, 14-16. Το κλειδί της επιτυχίας του συν 2 για την ομάδα της Φλόρινας είναι οι καταπληκτικές άμυνες.
Δεν αφήνουν την μπάλα να πέσει κάτω. Και να που βλέπουμε για πρώτη φορά τον Γιώργο Κνάπεκ να παίρνει time out για τον Ηράκλη. Άνοιξε το σερβίς του ύφεστου Τζιουμάκα, Σιλίας για τον Τζιουμάκα. Η μπάλα έξω. Εδώ και λίγα λεπτά ο Τζιουμάκας έχει χάσει 2-3 επιθέσεις. 14-17, ενώ έκανε ένα πάρα πολύ καλό πρώτο σετ. Που Ηρακλής θυμίζει το κατέξι με 25-19. Τώρα κυνηγά με 3 πίσω. Ξανά ο Τζιουμάκας θα κοπεί. Δημητριάδη στην άμυνα. Γκορτσιανούκ περνά, ο Ηλίας τώρα στον Τζιουμάκα, μέσα αυτή τη φορά. 15-17. Προσπάθησε και πάλι ο Αντωνιάδης για άμυνα. Το λίμπερο του ύφεστου που δεν παρατά καμία μπάλα. Στους δύο η διαφορά για τους φιλοξενούμενους. Με τον Τζιουμάκα στο σερβίς, Ντεφό, Δημητριάδης, Ντεφό, μέσα από τον Καμερουνέζο. Yeah. 15-18, αλλαγή από τον Κολίτσι. Yeah. Βγάζει Πασαδόρο, περνά κεντρικό, αλλαγή τακτικής από τον προπονητή του ύφεστου. Στον πάγκο για λίγο Δημητριάδης, μέσα ο Γρηγοριάδης. Νακάη, Εφρεμίδης, Ηλίας για τον Ντεπρά, η άμυνα του Γκορτσιανούκ, έβγαλε ο Εφρεμίδης απέναντι την μπάλα και άλλη άμυνα του Γκορτσιανούκ, Χατζόπουλος για τον Ντεφό, πλασέ, Δημήτρης Εφρεμίδης στην άμυνα, ο Ντεπρά θα σηκωθεί, η μπάλα έξω, έξω είναι. Οι άμυνες του ύφεστου κάνουν τη διαφορά σε αυτό το δεύτερο σετ. 15-19. Ηλίας τον Δημήτρη Εφρεμίδη. Τρέχει ο Γαλλιρόπουλος, σώζει την μπάλα. Ο Γρηγοριάδης τον Κλέστον που κάνει παράβαση. Ο Βραζιλιάνος 15-20. Τραγικό λάθος εδώ για τους γηπεδούχους με τον Κνάπεκ να παίρνει το δεύτερο time out. Συν 5 ο ύφεστος Φλόρινας με τον Ακάη στο σερβίς πάνω στο φιλέ, ανάσα ήταν για τον Ηρακλή αυτό. 16-20. Ο Γκολίτσης με τις αλλαγές του παίρνει αυτό που θέλει στο δεύτερο σετ μέχρι στιγμής τουλάχιστον.
Gladstone. Άσος. 17-20 από τον Βραζιλιάνο. Μπαλά πάνω στον Αντωνιάδη, που ζητά συγγνώμη από τον Γαλλιόπουλο. Time out τώρα από τον Κολίτσι, γιατί πολύ γρήγορα με το time out του Κνάπε και ήρθε αυτό το 2-0 του Ηρακλή. Το 15-20 έγινε 17-20. Πάλι ο Γκλάνστον, Ζούνιορ Μαγκαλάες στο σερβί, στο φιλέ αυτή τη φορά. ...17-21, Ρακλής εξακολουθεί και κυνηγά στο σκορ. Θυμίζω ότι προηγήθηκε με 6-1 σε αυτό το δεύτερο σετ, με κίνηση του άσους του Ντεπρά. Δημητριάδης, Εφρεμίδης, Ηλίας δυσκολεύεται για τον Εφρεμίδη που κόβεται. Ηλίας και πάλι στην πάσα για τον Ντεπρά. Περνά από τον μπλοκ των Ντεφό και Χατζόπουλου. 18-21. Θεοδός Ηλίας στην υποδοχή του Αντωνιάδη, Δημητριάδης για τον Τεφό, μπλοκ μέσα από τον Δημήτρη Εφρεμίδη. Ο Ηρακλής πλησιάζει στην προσπάθεια ανατροπής και επιστροφή στο σετ, 19-21. Οδηγίες του Κνάπεξ, στο Τζιουμάκα, ο Ηλίας ο Σερβές πάνω στον Τεφό, πρώτος χρόνος του Χατζόπουλου, μονό μπλοκ από τον Χίρα που λέει όχι με την κίνηση του δαχτύλου του. 20-21 το σερί που τρέχει ο Ηρακλής τώρα. Ήταν πίσω με 5. Δεν έχει time out ο Γκολίτσης, είχε ξεχάσει προφανώς ότι στο 6-1 είχε πάρει το πρώτο νωρίς. Ζήτησε, του λέει ο κύριος Στοσυνίδης ότι δεν έχετε άλλο. Τεφό, Δημητριάδης για τον Γαλλιρόπουλο, blockout πόντος στον ύφεστο, 20-22. Στη θέση του Ντεφό μετά από ώρα ο Μάρκος Καλέργης που είναι στο σερβίς. Με δάχτυλο Εφρεμίδης, πρώτος χρόνος του Χίρα, η άμυνα του Δημητριάδη. Θα σηκωθεί ο Γαλλιρόπουλος, ζήτησαν παράβαση του Ηρακλή. Η φάση συνεχίζεται με τον Εφρεμίδη μέσα. 21-22. Πολύ μεγάλη μάχη στο δεύτερο σετ, το πρώτο Ηρακλής, 25-19 το πήρε. Ο κόσμος βοηθά πολύ σε αυτή την προσπάθεια του Ηρακλή να διεκδικήσει το δεύτερο σετ και να το πάρει ο Χίρας τώρα. Ο Γαλλιρόπουλος με το μπλοκ, δεν υπάρχει συνέχεια. Ο Χίρας διαμαρτύρεται για την προηγούμενη φάση, ζητά παράβαση. Τώρα διαμαρτύρεται και ο Εφρεμίδης, ο Νικήτας, στον κύριο Ισκά. Στη μάχη του φιλέ, εκεί είναι οι διαμαρτυρίες του κεντρικού του Ηρακλή. Κίτρινη κάρτα, ο Ισκάς στον Χίρα. 21-23. Και ο Ντεπρά αυτό λέει στον Ακάη τώρα, ότι υπήρξε παράβαση νωρίτερα.
Αλλαγή ο Χατζόπουλος στον πάγκο, αλλαγή για το σερβίς υποθέτω. Με τον Δημήτρη Χρυσάφη, τέταρτος παίκτης που μπαίνει στο αλλαγή σήμερα για τον ύφεστο. Εφρεμίδης, Ηλίας, τον Ντεπρά, block out. Ο Γαλλιρόπουλος πανηγύρισε, η μπάλα έξω είναι. 22-23. Το παραδέχεται προς τιμή του Αντωνιάδης. Στον πόντο ξανά οι δύο ομάδες με τον Χίρα στο σερβίς. Με δάχτυλα ο Καλέργης. Ο Γκόρτσιανουκ μπλοκ μέσα από τον Ντεπρά που τρέχει στον κόσμο και πανηγυρίζει. Ο Ηρακλής σοφαρίζει, 23 όλα. Ξεσπά ο Βραζιλιάνος. Παρέα με τους οπαδούς που δημιουργούν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα εδώ στο Κατσάνιο. Ηρεμία λέει ο Ισκάς στους παίχτες. Ο Γκόρτσιανουκ τα έχει με τον Ντεπρά. Ο Αντωνιάδης μπήκε μπροστά. Σε μια μικρό ένταση εκεί. Στον αγωνιστικό χώρο και ο κύριος Βαγγέλης Μπερμπέρογλου να ηρεμήσει το Ζένια Γκόρτσιανουκ για ένα διάλογο νωρίτερα με τον Ντεπρά που είχε. Τώρα ο κύριος Ισκάς συστάσεις θα κάνει και στον Ντεπρά και στον Γκόρτσιανουκ. Δεν έκανα τίποτα λέει ο Βραζιλιάνος. Κόκκινη έβγαλε. Κόκκινη ετοιμάζει. Κόκκινη. Ως τους δύο. Ελπίζουμε να ηρεμήσουν τα πράγματα. Πάλαβανο. Η αντίδραση του Γκόρτσιανουκ με τον Ντεπρά. Περιμένουμε να σημειωθούν οι αποφάσεις του Ισκά στο Λαγόνος με τον κύριο Τσουνίδη να τα λέει στη γραμματεία. Τη μικροένταση τελειώνει. Μετά τον πανηγυρισμό του Ντεπρά με τον κόσμο. Την αντίδραση του Γκόρτσιανουκ. Τις αποφάσεις του Ισκά με τις κάρτες. Και περιμένουμε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Το 24 όλα έγινε, το 23 όλα γιατί η κόκκινη είναι και πόντος. Το σερβίς, ο Ντεπρά, πάνω στο φιλέ. 24-25, σετ μπολ για τον ύφεστο. Τρέφει ο Ντεφό στη θέση του Καλέργη. Στο σερβίς ο Γκόρτσιανου. Με δάχτυλο Εφρεμίδης, Ηλίας, Ντεπρά, Αντωνιάδης πόντος για τον Ηρακλή. Πολύ καλή προσπάθεια του Αντωνιάδη για άμυνα αλλά χωρίς συνέχεια. 25 όλα. Βράζει τον κόσμο να
έχει, να δίνει πολύ δυνατό παλμό. Εδώ στο Κατσάνιο, Τζιουμάκα, στον Αντωνιάδη, Δημητριάδης, πρώτος χρόνος του Νακάη για το δεύτερο set ball του ύφεστου, 25-26. Σε ένα πολύ αμφίροπο δεύτερο σετ, ένα σετ θρίλερ. Κλείνει αλλαγή με τον Χατζόπουλο να επιστρέφει στη θέση του Χρυσάφη. Ο Ρακλής προηγήθηκε, θυμίζω, 6-1 στο ξεκίνημα. Δεύτερο σετ πόλεμος για τον ύφεστο, 25-26. Εφρεμίδης, επίθεση από τον ίδιο, η άμυνα του Δημητριάδη, να κάει για τον Ντεφό, η μπάλα μέσα και ο ύφεστος ισοφαρίζει, 25-27. 1-1. Το 24 όλα έγινε 25-27. 1-1 οι δύο ομάδες εδώ στο Κατσάνιο. Δες το αλλιώς. Η Εκόμηρος δημιουργεί επαγγελματίες. Διακεκριμένο με το πρώτο διεθνές βραβείο στην εκπαιδευτική τεχνολογία. Έλα μπαμπά, δεν σε ακούω. Δεν έχει σήμα. Αν δεν έχει σήμα, μην τα πάρεις. Ροδάκινα Βελβίτα, ασεπόπ Βελβετού. Τώρα έχει σήμα. Σε ακούω. Και με σήμα και με όνομα. Κανένα άλλο δεν είναι Βελβίτα. Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
επιστροφή εδώ στο Κατσάνιο, στο παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής. Ηρακλής Ύφεστος Φλόρινας 1-1, 25-19, 25-27 δραματικό δεύτερο σετ. Ηρακλής προηγήθηκε συν 5, ο Ύφεστος μετά προηγήθηκε με τη σειρά του συν 5. Πήγε το παιχνίδι στο 24 όλα. Εν τέλει ο Ύφεστος χαμογέλασε με 25-27. 1-0 τώρα με το πρώτο πόντο του τρίτου σετ για τον Τζιουμάκα. Θυμίζω νωρίτερα Όφη Πανιώνιος 3-2 από 2-0. Και Εθνικός Αλεξανδρούπολης Πανελλαδικός 3-1. Μπλοκ τώρα από Τζιουμάκα και Γκλάνστο για το 2-0. Χίρας. Μπάλα out. Δύο ένα. Με τον Derek Defoe στο σερβίς. Υποδοχή του Νικήτα Εφρεμίδη. Ηλίας για τον Τζιουμάκα. Η μπάλα σπάει στο μπλοκ. Γκλάνστον όμως τώρα κάνει το 3-1 από την πάσα του Ηλία σε πρώτο χρόνο. Ο Ντεπρά στο σερβίς. Άου την μπάλα. Και σήμερα με σκαμπανεβάσματα ο Βραζιλιάνος. Τρία-δύο με τον Χατζούπουλο στην υποδοχή του Νικήτα Εφρεμίδη. Ο Τζιουμάκας μέσα για το 4-2. Και τον Τζιουμάκα στο σερβίς. Δημητριάδης, πρώτος χρόνος του να κάει. Τέσσερα-τρία. Δύο Αφρικανοί του Ύφεστου. Μαρόκο και Καμερούν. Για να κάει και Ντεφό αντίστοιχα. Γαλλιρόπουλος, Εφρεμίδης Δημήτρης στην υποδοχή, η επίθεση του Ντεπρά, η άμυνα του Αντωνιάδη, ο Ντεφό, υπάρχει παράβαση από την πάσα του Γαλλιρόπουλου. 5-3. Με τον Ζούνιορ Γκλάνστο στο σερβίς. Μέσα, άσος από τον Βραζιλιάνο. 6-3. Εμψυχώνει τον Γκλανστόουν ο Χίρας και τον Ντεπρά. Στη δεύτερη του παρουσία στην καριέρα του Αλέξανδρος Χίρας με τη φανέλα του Ηρακλή. Γκλανστόουν και πάλι για άσο πάει και τα καταφέρνει. 7-3 στους 4. 6-1 στο προηγούμενο σετ πήρε time out ο Γκολίτσης. 7-3 τώρα ο Ηρακλής, πάλι time out. Ο προπονητής του Ύφεστου Φλόρινας.
Glassstone και πάλι. Στο σερβίς. Αντωνιάδης. Γκορτσιανούκ. Ντεφό. Η άμυνα του Ντεπρά. Ηλίας για τον Εφρεμίδη. Μπάλα σπάει στο μπλοκ. Ντεφό. Δημητριάδης. Γκορτσιανούκ. Περνάει. Βγαίνει η άμυνα. Δημητριάδης για τον Ντεφό, ξανά μείνει από τον Ηλία. Ο Ντεπρά στον Εφρεμίδη, Ντεφό μέσα. 8-3. Το πάθος και το πείσμα για άμυνες διαδοχικές από τον Ηρακλή. Δικαιώνονται 8-3. Γκλάνστον έξω. Οκτώ-τέσσερα. Δεν έχει κάνει καμία αλλαγή ο Κνάπεκ σε αντίθεση με τον Γκολίτσι που έχει χρησιμοποιήσει 4 αλλαγές. Μέσα ο Δημήτρης Εφρεμίδης. Και μάλιστα ο Ντεφό μαζί με τον Χατζόπουλο συνεχίζουν από το τελείωμα του πρώτου σετ και μετά. Ο πόντος τώρα από τον Καμερουνέζο. Νέα 5 μειώνει ο ύφεστος. Οδηγίες του Θεοδόρου στον Γκλάστον στον πάγο. Δεν ήταν καλή υποδοχή του Εφρεμίδη, ο οποίος παίρνει την επίθεση όμως και τελειώνει εντυπωσιακά τη φάση. Με μια πολύ καλή σεζόν πέρυσι στο Μίλωνα. Τετράδα στην Βόλεϊ Λίγκα Αδρών, Ευρώπη. Ο Δημήτρης Εφρεμίδης που επέστρεψε μετά από χρόνια στον Ηρακλή. Στο σερβίς Αντωνιάδης, Δημητριάδης, πρώτος φόρος του Χατζόπουλου που θα κοπεί με το πόδι. Κατάφερε να καλύψει ο Ντεφό και άλλη προσπάθεια από τον ίδιο. Ηλίας τώρα για τον Τζιουμάκα, η άμυνα του Γαλλιρόπουλου θα συνεχίζεται με τον Ντεφό. Μπλοκ, τρίτη και φαρμακερή. Εγώ λέει ο Χίρας. Διαμαρτυρήθηκε έντονα ο Νικήτας Εφρεμίδης στον Ισκά. Κόκκινη θα δεχτεί ο αρχηγός του Ηρακλή. Πόντος για τον ύφεστο. Είναι έξαλλος ο Εφρεμίδης. Ο Ντεπρά του λέει να φύγει από εκεί. Τέλος του λέει και ο Κνάπεκ να ηρεμήσει. Ο Νικήτας Εφρεμίδης που δέχτηκε την κόκκινη κάρτα 11-6 για τις διαμαρτυρίες του για την προηγούμενη φάση. Πρώτος χρόνος του Χίρα είναι εντυπωσιακός στο τρίτο σετ. Ο Χατζόπουλος απαντά με τον ίδιο τρόπο, με πρώτο χρόνο. 12-7. Ντεφό στο σερβίς του ύφεστου.
πάνω στον Εφρεμίδη τον Δημήτρη. Ο Τζιουμάκα, η μπάλα στον μπλοκ, καλύπτει ο Εφρεμίδης. Ηλίας για τον Γκλάνστον. Γρήγορος πρώτος χρόνος για το 13-7. Δεπρά. Δίνει γραμμή, ότι πάτησε γραμμή. Αντιδρά και ο Κνάπε και ο Θεοδόρου και ο Ντεπρά. Η απόφαση του Ισκά που σηκώνει εκ νέου διαμαρτυρίες. Ατζόπουλος, έξω η μπάλα. Ο Χίρας ηρωνικά λέει ότι η μπάλα ήταν μέσα. Εκνευρισμένη στον Ηρακλή με κάποιες αποφάσεις. Έχουμε και τρεις κόκκινες μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Αντωνιάδης από το καλό σέρβις του Τζιουμάκα. Ο Εφρεμίδης θα περάσει για το 15-8. Out δεύτερο από τον Σπύρο Γκολίτση εδώ στο Κατσάνιο. Θυμίζω 1-1, 25-19, 25-27 ο Ηρακλής προηγείται του ύφεστου 15-8 στο τρίτο σετ. Τζιουμάκας στο σερβίς του Ηρακλή, στους 7 η διαφορά υπέρ των γηπεδούχων. Φιλέ και μέσα. 16-8. Ο Ηρακλής που βγάζει ξεσπώντας αντίδραση μετά το χαμένο δεύτερο σετ και προηγείται με σημαντική διαφορά. Τζιουμάκας στον Ντεφό. Δημητριάδης δεν μπόρεσε. Ο Ηλίας τον Εφρεμίδη. Υπάρχει φιλέ από τον Δημητριάδη. Υπόδειξη του κυρίου Τσουνίδη. 17-8. Προβληματισμένος ο Γκολίτσης. Τζιουμάκας ξανά στον Κόρτσιανου και η μπάλα δεν βρίσκει πάνω. Θα σηκωθεί ο Ντεφό, η άμυνα του Τζιουμάκα. Ο Ηλίας για τον Γκλάστον. Αλλά Φερμίνιο, αν και μιλάμε για άλλο άθλημα, χωρίς να κοιτά εκεί που στέλνει την μπάλα ο Βραζιλιάνος. Έκανε το 18 όλα. Τζιουμάκας μέσα. 19-8 σε ένα πάρτι του Ηρακλή στο τρίτο σετ. Πάρτι και στην κερκίδα. Στους 11 η διαφορά. Τζιουμάκας στον Κόρτσιανου και πάλι. Ο Δημητριάδης στον Γαλιρόπουλο. Η μπάλα σπάει στον μπλοκ. Ο Εφρεμίδης ο Νικήτας στην άμυνα. Θα κοπεί από τον Νακάη. Ο Τζιουμάκας χαμογελά με τον Γκόρτσιανου. Δίνουν τα χέρια. Αλλαγές
Στον πάγκο ο Δημητριάδης. Θα δούμε τον Γιώργο Σδραυκάκη. Το 2002 γεννήθες. Ήταν αόσερον πέρσι. Ο αδερφός του, ο παίκτης του Ηρακλή, Νίκος Σδραυκάκης, φετινό μεταγραφικό απόκτημα από τον Αριστοτέλη Σκίδρας. Τραυματίας στον Αστράγαλο, τον βλέπει από την κερκίδα μαζί με τον πατέρα του, τον Παναγιώτη Σδραυκάκη, άκρος βολεϊκή οικογένεια. Στο παιχνίδι μπήκε και ο πρόδρομος Ιωαννίδης. Αντί του Γαλλιρόπουλου. Έξω η μπάλα από το σερβίς του Γιώργου Σδραυκάκη. 29. Πολύ εύκολα κιλά για τον Ηρακλή το τρίτο σετ. Glassstone. Άσος από τον Βραζιλιάνο. Ακόμα ένας πάνω στον Αντωνιάδη. ...21-9. Κυρίαρχος ο Ηρακλής αυτό το τρίτο σετ. Υποδοχή του Ντεφό Σδραυκάκης για την επίθεση του Ιωαννίδη που παίρνει τον πόντο. ...21-10. Με δάχτυλο Εφρεμίδης, ο Χίρας για τον Ηλία που απλά περνάει, επίθεση του ύφεστου. Κακή η ενέργεια του Ιωαννίδη, το εκμεταλλεύεται ο Δημήτρης Εφρεμίδης. Μπάλα δεν πήγε στον Πασαδόρο του ύφεστου ποτέ. 22-10. Με τον Ηλία, δάχτυλα ο Ντεφό, ο πρώτος χρόνος του να κάει. Παράβαση το φιλέ από τον Ντεπρά, πόντος στον ύφεστο Φλόρινας. 22-11. Ακόμα μία αλλαγή με τον Κοσμά Καρακασίδη. Στη θέση του Χατζόπουλου, από την άλλη δεν έχει κάνει, επαναλαμβάνω, αλλαγή. Ο Κνάπεκ για τον Ηρακλή. Ηλίας στον Ντεπρά, θα δεχτεί μπλοκ ο Βραζιλιάνος από Καρακασίδη και Ιωαννίδη. 22-12. Νακάη, Εφρεμίδης Δημήτρης, ο Ντεπρά περνά αυτή τη φορά για το 23-12. Δημήτρης Εφρεμίδης στο σερβίς, πάνω στο φιλέ. ...23-13. Με τον Ιωαννίδη στο σερβίς του ύφεστου, υποδοχή του Εφρεμίδη Νικήτα. Ο Ντεπρά με δύναμη για το setball του Ηρακλή για το 2-1. 24-13. Ο Χίρας, Ντεφό με δάχτυλα, ο πρώτος χρόνος πέρασε σε block out από τον Καρακασίδη. Χάθηκε το πρώτο set ball, 24-14. Πολύ μεγάλη διαφορά σε αυτό το τρίτο set μεταξύ των δύο ομάδων υπέρ του Ηρακλή. Ο Ντεφό στο σερβίς, πάνω στο φιλέ, εύκολα ο Ηρακλής θα κάνει το 2-1 με 25-14. Επιστροφή σε λίγο και πάλι εδώ στο Κατσάνιο.
Δες το αλλιώς. Η Εκόμηρος δημιουργεί επαγγελματίες. Διακεκριμένο με το πρώτο διεθνές βραβείο στην εκπαιδευτική τεχνολογία. Βελβίτα. 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 Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Δημήτρης Εφρεμίδης στο πρώτο σερβί, στο τέταρτο σετ. Να κάει η άμυνα του Νικήτα Εφρεμίδη. Ο Τζιουμάκας θα δεχτεί μπλοκ από να κάει και Γαλλιρόπουλο. 0-1. Δεύτερο και τρίτο σετ ο Ηρακλής. Προηγήθηκε νωρίς με διαφορά 4-5. 5 και 4 αντίστοιχα πόντων. Εφρεμίδης Ηλίας για τον Τζιουμάκα, η άμυνα του Δημητριάδη χωρίς συνέχεια από τον Κορτσιανούκ. 1-1 από τον πολύ καλό στο Τζιουμάκα. Ο Χίρας που έκανε εξαιρετικό τρίτο σετ. Σε αυτό το εύκολο 25-14 του Ηρακλή ήταν στο σερβίς, ο Γαλλιρόπουλος θα κάνει το 1-2. Γαλλιρόπουλος είναι και στο σερβίς. Υποδοχή από τον Νικήτα Εφρεμίδη, Ηλίας για τον Τζιουμάκα, πόντος ξανά. Σταθερή λύση επιθετικά. 2-2. Αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, παίρνει περισσότερες μπάλες από ότι ο διαγωνίος στον Τεπρά. Πρώτος χρόνος από τον Χατζόπουλο τώρα για το 2-3. Με τον Derek Defoe στο σερβίς του ύφεστου, κακό πάνω στο φιλέ.
γλίστρησε ο Καμερουνέζος. Ζητά συγγνώμη, τρία όλα. Σειρά του Τζιουμάκα. Μπάλα έξω. Τρία, τέσσερα. Χατζόπουλος, Εφρεμίδης, Ηλίας, Εφρεμίδης, μπάλα είναι έξω. 3-5. Οδηγίες του Γκολίτσι στον Ντεφό. Με τον Χατζόπουλο στο σερβίς. Εφρεμίδης, Ηλίας για τον Τεπρά, χωρίς μπλοκ τον βγάζει. Εντυπωσιακή πάσα του Θεοδόση Ηλία. Στο Βραζιλιάνο που μείωσε σε 4-5 ο έτερος Βραζιλιάνος, ο Junior Glanstone στο σερβίς. Ντεφό με δάχτυλα, Δημητριάδης για τον πρώτο χρόνο. Η άμυνα θα βγει, ο Εφρεμίδης με πάρα πολύ ωραίο πλασέ. Αλλού το σώμα, αλλού η τελική του επιλογή και επίθεση. Πέντε πέντε. Γκλάνστον. Άσος μπάλα μέσα. Διαμαρτύρονται του ύφεστου. Αλλά και πάλι προς τιμή του Αντωνιάδης λέει ότι η μπάλα ήταν μέσα. Για ακόμα μια φορά δείχνει το χαρακτήρα του ο Αλέξανδρος Αντωνιάδης, που θυμίζω πριν ξεκινήσει το παιχνίδι έλαβε από τη διοίκηση του Ρακλή τιμητική πλακέτα στη μνήμη του πατέρα του, του σπουδαίου Νίκου Αντωνιάδη, που έφυγε πριν από ένα περίπου χρόνο. Έξι όλα. Μανώλης Δημητριάδης. Δάχτυλο Εφρεμίδης, ο Ντεπρά στην ευθεία, άμυνα χωρίς συνέχεια τον Αντωνιάδη. Πήγε μέχρι το κάγκελο ο Γκορτσιανούκ, αλλά δεν υπήρξε συνέχεια. Για τον ύφεστο, ο Ρακλής παίρνει μπροστά, ήταν πίσω με δύο, τώρα είναι μπροστά με ένα. Πόντο 7-6. Θεοδόσης Ηλίας στο σερβίς. Με δάχτυλα ο Ντεφό, πρώτος χρόνος του Ντεκάη κόβεται από τον Χίρα και πάλι ο Χίρας. Εντυπωσιακός σήμερα ο κεντρικός του Ηρακλή πάνω στον Ντεκάη. Το stop μονόμπλοκ. Ο Χίρας είχε κάνει ένα καταπληκτικό ημιτελικό κυπέλου πριν λίγα χρόνια απέναντι στον Φίνικα Σύρου. Πάει για άσο τώρα ο Ηλίας. 9-6 με τη φανέλα του Ρακλή τότε πάλι. Άσος από τον Πασαδόρο των Κιανολεύκων. 9-6. Ηλίας στον Ντεφό με δάχτυλα. Δημητριάδης θα κοπεί. Ο Γαλλιρόπουλος και η παράβαση από τον ίδιο για το 16 του Ηρακλή. Στους 4. Time out από τον Σπύρο Γκολίτσι για τον ύφεστο. Ο Ηρακλής μπροστά. Thank you.
Ανάση, Ηλίας, τον Τεφό ξανά. Δημητριάδης για το πρώτο χρόνο την άμυνα του Εφρεμίδη. Πέρασε η μπάλα απέναντι. Ο Γκορτσιανούκ μέσα. 17. Πολύ καλή αμυντική προσπάθεια νωρίτερα που προηγήθηκε αυτή του Δημήτρη Εφρεμίδη. Στο πρώτο χρόνο του Νακάη, του Μαροκινού. Γκορτσιανούκ. Νικήτας Εφρεμίδης στην υποδοχή, πρώτος χρόνος του Χίρα. Βγάζει άμυνα ο Ντεφό με δύο προσπάθειες. Κακή όμως η επιλογή του Δημητριάδη προς τον Γαλλιρόπουλο. Η μπάλα δεν πήγε ποτέ. 11-7. Δημήτρης Εφρεμίδης. Ο αδερφός του Νικήτας μαζί με τον Κνάπε και τον Θεοδόρου είχαν πανηγυρίσει άνοδο με τον Πίγασο από την Πρίλιγκ στη Βόλεϊ Λιγκ πριν δύο χρόνια. Θεοδόρου προπονητής τότε του Πίγασο, ο Κνάπεκ βοηθός. Βασικός ακραίος ήταν ο Εφρεμίδης. Λίμπερο Τσιράκης που είναι τώρα στον πάγκο. 11-8. Με τον Νακάη στο σερβίς του ύφεστου. Εφρεμίδης Δημήτρης στην υποδοχή. Ο Ντεπρά μπλοκάουτ από τα χέρια του Ντεφό. Πόντος για τον Ηρακλή. 12-8. 25-19, 25-27, 25-14. Και τώρα στους 4 ο Ηρακλής μπροστά. Με τον Χίρα στο σερβίς. Δημητριάδης για τον πρώτο χρόνο του Χατζόπουλου. 12-9 μειώνει ο ύφος Φλόρινας. Γαλλιρόπουλος, Ηλίας πρώτος χρόνος του Γκλάστον. Την μπαλά μέσα. 13-9. Ο Ντεπρά στον Αντωνιάδη που κράτησε στην υποδοχή. Γαλλιρόπουλος στην ευθεία, η άμυνα του Νικήτα Εφρεμίδη πολύ καλή. Η φάση με τον πρώτο χρόνο τώρα τελειώνει του Χατζόπουλου και πάλι. Δεκατρία-δέκα. Ντεφό. Εφρεμίδης, Ηλίας για τον Ντεπρά, μέσα ο Βραζιλιάνος για το 14-10. Ξανά στους 4. Τζιουμάκας, στο Χατζόπουλο η μπάλα μπροστά. Ο Γαλλιρόπουλος τώρα με τον μπλοκ του Εφρεμίδη. Θα βγει η άμυνα, θα περάσει ο Ηλίας. Γαλλιρόπουλος, Δημητριάδης, Ντεφό. Μπλοκ από τον Γκλάστον. 15-10. Η επίθεση του Ντεφό πίσω από την γραμμή των 3 μέτρων. Τώρα τα λένε Γαλλιρόπουλος και Δημητριάδης για να συνεννοηθούν καλύτερα την επόμενη φορά. Οι δύο συμπαίκτες στον ύφεστο. Στους 5 ο Ηρακλής με τον Τζιουμάκα στο σερβίς. Στον Ντεφό η μπάλα περνά. Επίθεση για τον Ηρακλή. Με τον Εφρεμίδη τον Δημήτρη για το 16-10. Ο Ηρακλής με φόρα από το εύκολο 25-14 του τρίτου σετ. Θα επαναφέρει μετά από αρκετή ώρα τον Μάρκο Καλέργη στη θέση του Ντεφό ο Γκολίτσης. Διαφορά στους 6 με τον Τζιουμάκα στο σερβίς. Ο Ηρακλής ήταν να μείνει σοφαριστή. Από εκεί και πέρα πάτησε γκάζι. Μετά το 1-1 του ύφεστου με 25-27. Στον Καλέργη τώρα που δυσκολεύτηκε. Η μπάλα στον Γκορτσιανούκ. Γαλλιρόπουλος μέσα.
Η προσπάθεια για άμυνα ήταν του Ντεπρά, 16-11. Δημήτρης Χατζόπουλος στο σερβίς. Εφρεμίδης Ηλίας θα περάσει με υπέρβαση, λέει ο κύριος Σισκάς. Το παραδέχεται ο Γκλαστόουν. Ο Ηλίας παίρνει εξηγήσεις από το διαιτητή. Χατζόπουλος. Τσιουμάκας, Ηλίας, Ντεπρά στην ευθεία, η μπάλα μέσα. Ο πόντος στον Ηρακλή. 17-12. Γκλάνστον Ζουνιόρ. Με το φιλέ περνά, δύσκολη υποδοχή του Γκότσιανοκ, μπλοκ τώρα και πάλι ποιου άλλου, του Χίρα, πάνω στο Γαλλιρόπουλο. Καταπληκτικό παιχνίδι από τον κεντρικό του Ηρακλή. 18-12, δεύτερο time out για τον Σπύρο Γκολίτση σε αυτό το τέταρτο σετ. Με τον Γκλαστόν και πάλι στο σερβίς. Γκορτσιανούκ, ο Δημητριάδης για τον Γκορτσιανούκ και πάλι με το πόδι βγάζει άμυνα ο Χίρας. Εφρεμίδης, μπλοκ μονό από τον Νάκαη. Εντυπωσιακή φάση από την αρχή ως το τέλος. 18-13. Μανώλης Δημητριάδης. Εφρεμίδης Ηλίας για τον Εφρεμίδη. Η άμυνα του Αντωνιάδη. Ο Δημητριάδης στον Γκορτσιανούκ. Υπάρχει επαφή. Υπάρχει επαφή στο μπλοκ. Διαμαρτύρονται οι του Ηρακλή από την επίθεση του Γκορτσιανούκ. Φωνάζει ο Χίρας, ο Κνάπεκ, ο Ηλίας, ο Τσιουμάκας, όλοι προς τον κύριο Ισκά. Ο Γκορτσιανούκ λέει στον Ηλία ότι είχε επαφή. Όμως και να έχει, ο πόντος είναι στον ύφεστο Φλόρινας. 18-14 μειώνουν οι φιλοξενούμενοι με τον Δημητριάδη στο σερβίς. Ηλίας με πλασέα παντά πάνω από το φιλέ, περνά την μπάλα. 19-14. Ο κόσμος συνεχίζει το πάρτι που έχει στήσει στην κερκίδα εδώ στο Κατσάνιο. Θεοδόσης Ηλίας. Με δάχτυλα ο Καλέργης, Γκορτσιανούκ, η άμυνα του Ηλία, ο Εφρεμίδης θα βγάλει για τον Τσιουμάκα, η άμυνα του Αντωνιάδη καταπληκτική. Ο Καλέργης περνά και άλλη επίθεση ο Ηρακλής. Ηλίας για τον Εφρεμίδη, η μπάλα στο μπλοκ, ο Ηλίας κάλυψε, ο Τσιουμάκα στον Ντεπρά, θα περάσει ο Βραζιλιάνος. 20-14, ακόμα πιο κοντά ο Ηρακλής στο τρίποντο. Και ακόμα πιο πολύ φωνάζουν οι οπαδοί του.
Διαφορά στους 6. Ο Καλέργης δυσκολεύτηκε ξανά. Ο ίδιος θα πάρει την επίθεση. Άμυνα από τον Τσιουμάκα. Η επίθεση του Χίρα έξω. Πόντος για τον ύφεστο 20-15. Γκορτσιανούκ. Η υποδοχή του Τσιουμάκα. Ο Ντεπρά. Διαγώνια επίθεση, πάλι βγάζει άμυνα ο Ντονιάδης. Ο Καλέργης με block out θα μειώσει για το 20-16. Στους 4 κατεβάζει τη διαφορά ο ύφεστος με τον Ζένια Γκορτσιανούκ στο σερβίς. Εφρεμίδης με δάχτυλα, ο ίδιος στην επίθεση, μέσα 21-16. Ο Ηρακλής βρίσκει τον τρόπο να διατηρεί αυτή την υπέρ του σημαντικότατη διαφορά. Στους 5 τώρα. Εφρεμίδης, Αντωνιάδης, Δημητριάδης, Καλέργης, πόντος στον ύφεστο. Ετοιμάζει τον Γρηγοριάδη ο Γκολίτσης αντί του Γαλλιρόπουλου. Θα δώσει ύψος για μπλοκ. Ένα 96 ο Γρηγοριάδης, ένα 90 ο Γαλλιρόπουλος. Ηλίας τον Τεπρά, μέσα από τον Βραζιλιάνο. Διαγώνιο του Ηρακλή για το 22-17 στους 5 και πάλι. Ακόμα πιο κοντά στη νίκη η ομάδα του Κνάπεκ στο πρώτο παιχνίδι εντός έδρας εδώ στο γεμάτο από κόσμο Κατσάνιο. Χίρας με δάχτυλα ο Καλέργης, Δημητριάδης στο πρώτο χρόνο του Χατζόπουλου. Υπάρχει παράβαση στο φιλέ από τον Γκλάστον, υπόδειξη του κυρίου Τσουνίδη. Ο Ντεπρά του λέει ότι το έκανες και ο Γκλάστον συμφωνεί εν τέλει με τον δεύτερο διαιτητή της αναμέτρησης. 22-18. Η υποδοχή του Νικήτα Εφρεμίδη, ο Ηλίας για τον Ντεπρά, μέσα με δύναμη. Πανηγυρίζει πάλι προς τον κόσμο ο Βραζιλιάνος. 23-18. Ντεπρά και στο σερβίς. Πάτησε γραμμή. Όντως, πάτησε γραμμή. 23-19, ο πόντος στον ύφεστο. Συνεχίζει τις αλλαγές του Γκολίτσης. Πολλές εσωτερικές κινήσεις. Ξανά αλλαγή τακτικής για μπλοκ. Με τον Ιωαννίδη μέσα αντί του Πασαδόρου του Δημητριάδη. Καλέργης. Έξω η μπάλα. Εύκολος πόντος για τον Ηρακλή που φτάνει με αυτόν τον τρόπο στο match ball 24-19. Όρθιος ο κόσμος για το τέλος του αγώνα. Ο Ηρακλής προηγείται 2-1 σετ και 24-19 στο τέταρτο. Έτοιμος να πανηγυρίσει μια σημαντική νίκη με τον Τσιουμάκα πάνω στο φιλέ. 24-20. Και τώρα ο Χατζόπουλος, δεύτερο match ball για τον Ηρακλή. Εφρεμίδης, Ηλίας για το πρώτο χρόνο του Γκλάστον. Η άμυνα βγήκε από το Γαλλιρόπουλο. Ο Γκορτσιανούκ τρέχει, ο Ηλίας δεν προλαβαίνει μετά την άμυνα του Νικήτα Εφρεμίδη. 24-21. Πάμε για τρίτο match ball για τον Ηρακλή. Αφού μειώνει ο ύφεστος με τον Χατζόπουλο και πάλι στο σερβίς.
Εφρεμίδης Ηλίας για το πρώτο χρόνο του Glasgow. Blockout, τελειώνει το παιχνίδι. Σημαντική νίκη για την ομάδα του Ηρακλή με 3-1, 25-21. Το τέταρτο 25-19, 25-27, 25-14, 25-21. Μετά την ισοφάριση του ύφεστου, ο Ηρακλής έδειξε ότι δεν θα αφήσει περιθώρια στον αντίπαλο και πήρε τα άλλα δύο σετ για το 3-1. Αποθέωση από τον κόσμο. Χειροκροτούν άπαντες. Επόμενη αγωνιστική. Ο Ηρακλής ταξιδεύει εκτός έδρας στο γήπεδο Σοφία Μπεφόρ, 19 του μηνός, κόντρα στον ΑΟ Φλίσφου Παλαιοφαλήρου. Ο ύφεστος και αυτός εκτός έδρας έχει παιχνίδι απέναντι στον ΑΟ Αιγιαλέων. Επόμενο εντός για τον Ηρακλή με τον Πανιόνιο, 25 Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα εδώ στο Κατσάνιο. Μείνετε για ακόμα λίγο κοντά μας καθώς θα ακολουθήσουν δηλώσεις. Δες το αλλιώς. Η Εκόμηρος δημιουργεί επαγγελματίες. Διακεκριμένο με το πρώτο διεθνές βραβείο στην εκπαιδευτική τεχνολογία. Έλα μπαμπά, δεν σε ακούω. Δεν έχει σήμα. Αν δεν έχει σήμα, μην τα πάρεις. Ροδάκινα Βελβίτα, ασεπόπ Βελβετού. Τώρα έχει σήμα. Σε ακούω. Και με σήμα και με όνομα. Κανένα άλλο δεν είναι Βελβίτα. Σημαντική νίκη για τον Ηρακλή, πρώτη στο φετινό πρωτάθλημα της Pre-League Αδρών. Έχω κοντά μου έναν εκ των πρωταγωνιστών που το έζησε πάρα πολύ μπροστά στον κόσμο, τον Αλέξανδρο Χίρα. Και με αφορμή αυτό που μόλις είπα, θέλω να σε ρωτήσω, Αλέξανδρε, πέρα από τα συγχαρητήρια για την νίκη, πόσο σου έλειψε αυτό, γιατί είναι η δεύτερη φορά που φοράς τη φανέλα του Ηρακλή. Σίγουρα ο κόσμος του Ηρακλή είναι από ό,τι πιο όμορφο έχω ζήσει σαν παίκτης ομάδας. Και ό,τι πιο ωραίο μπορεί να δώσει στο φετινό πρωτάθλημα, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Το έχω ξαναζήσει, το ξαναζώ, είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και εύχομαι να είναι σε κάθε αγώνα έτσι. Να υποθέσω ότι όταν ξαναμπήκε στο τραπέζι η λέξη Ηρακλής για σένα, για να επανέλθεις μετά από αυτά τα λίγα χρόνια, έπαιξε και αυτό το ρόλο του. Ξέρεις που είσαι, ξέρεις που βρίσκεσαι. Σίγουρα οι ανθρώποι και τα παιδιά που βρίσκονται εδώ πέρα, που τους είχα και πάλι συμπαίκτες, ήταν το μεγαλύτερο έναυσμα για να έρθω. Ο Ηρακλής κάνει πρωταθλητισμό, αυτό είναι το βασικό. Αυτό ήθελα και εγώ, ήθελα μια ομάδα να κάνει πρωταθλητισμό.
και γι' αυτό βρίσκομαι εδώ αυτή τη στιγμή μετά τη σύμφωνη γνώμη και των ανθρώπων του Ηρακλή και χαίρομαι που με επέλεξαν ακόμη μια χρονιά να βρίσκομαι εδώ. Πόσο σας πείσμωσε, σας θύμωσε αυτή η ανατροπή του Άρη από 0-2-3-2 στην πρεμιέρα και το σημερινό 1-1, γιατί μετά το 1-1 είδαμε να γυαλίζει το μάτι και να έρχεται σχετικά εύκολα το 3-1 για σας. Εντάξει, μια πρεμιέρα είναι πάντα μια πρεμιέρα. Τα παιδιά του Ηρακλή παίξαν πάρα πολύ καλά. Εμείς με την απουσία του Κλάξτον είχαμε ένα κενό, παρότι ο Σταθέλος ήταν πάρα πολύ καλός. Στάθηκε αντάξια απέναντι στην ομάδα του Άρη και αυτός όπως όλοι μας. Απλά φανήκαμε όχι ανέτοιμοι. Ίσως να μην ήμασταν αυτό που έπρεπε να είμαστε όπως ήμασταν στα φιλικά. Γιατί αν το πάρεις από στα φιλικά, θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει το μάτς στο 3-0, στο μετά το 2-0-3-0 και να τελείωνε εκεί. Αλλά τα παιδιά του Άρη το γύρισαν, να παίξαν πάρα πολύ καλά. Εμείς υποκύψαμε στα λάθη μας και δυστυχώς αυτό το αποτέλεσμα. Σίγουρα σήμερα το θέλουμε πολύ. Από την πρώτη στιγμή μπήκαμε δυνατά, το δείξαμε. Κάναμε μια μικρή κοιλιά και από εκείνη τη στιγμή και μετά, από τη στιγμή που τελείωσε το δεύτερο σετ και μετά, αυτό που είπα και στον πάγκο στα παιδιά είναι ότι εδώ σήμερα δεν υπάρχει περίπτωση να χάσουμε. Μου βγήκε η φωνή, πανηγύρισα, έκανα, έρανα, δεν ξέρω τι έγινε. Κόπηκα, αλλά τουλάχιστον τους έδωσα όση ενέργεια μπορούσα και βγήκε και προς τα έξω και στο παιχνίδι μας. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο λίμπερο του ύφεστου Φλόρινας που έζησε και μια ιδιαίτερη στιγμή και εγώ περιγράφοντάς την, γιατί ο Νίκος Αντωνιάδης επέτρεψε μου να ξεκινήσουμε με αυτό. Για τον Ηρακλή είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο και για όλο το ελληνικό βόλιο, ο πατέρας σου να είναι καλά εκεί που είναι. Φαντάζομαι ήταν κάτι που σε συγκίνησε πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Φυσικά είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ συγκινημένος για το γεγονός. Ενημερώθηκα πραγματικά την τελευταία στιγμή. Ευχαριστώ πολύ τη διοίκηση του Ηρακλή για την τιμή και χαίρομαι πολύ που ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που τον θυμούνται. Τι να πω, εύχομαι και στο μέλλον αντίστοιχα να υπάρχουν βραβεύσεις, γιατί κάποιοι αθλητές θεωρώ ότι δεν πρέπει να ξεχνιούνται, γιατί προσέφεραν σε αυτή τη χώρα και είναι πολύ σημαντικό. Ακριβώς. Το παιχνίδι σήμερα ήταν πολύ δυνατό, ισοφαρίσατε και μετά έσβησε η μηχανή, άλλαξε ο διακόπτης, χρησιμοποιώ κάποιες φράσεις κλισέ για το τι ακριβώς συνέβη για τον ύφεστο. Θεωρώ ότι η Ηρακλής είναι ομάδα πρωταθλητισμού. Από την αρχή έχουν δηλώσει άνθρωποι ότι θα κυνηγήσουν την άνοδο. Εμείς είμαστε μια καινούρια ομάδα, η οποία μόλις ανέβηκε κατηγορία. Προσπαθούμε πολύ. Για να φανταστείτε, την προηγούμενη εβδομάδα ήρθαν οι δύο ξένοι αθλητές στην ομάδα. Οπότε θέλουμε και εμείς το χρόνο μας, έτσι ώστε να δέσουμε καλύτερα. Θεωρώ ότι θα είμαστε καλύτεροι και πιο βελτιωμένοι, κυρίως στο δεύτερο γύρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Συνέχεια. Καλή συνέχεια. Το αλλιώς. Η Εκόμηρος δημιουργεί επαγγελματίες. Διακεκριμένο με το πρώτο διεθνές βραβείο στην εκπαιδευτική τεχνολογία. Μετά το παιχνίδι εδώ στο Κατσάνιο Πάντα με τον κύριο Γκολίτση, τον προπονητή του ύφεστου Φλόρινας. Μέχρι το 1-1
ήσασταν ανταγωνιστικοί. Μετά, όπως είπα και με τον Αλέξανδρο Αντωνιάδη, κάπως έπεσε η απόδοση. Τι έφταξε? Πρώτο παιχνίδι για σας βέβαια το σημερινό, να μην το ξεχνάμε, γιατί στην πρεμιέρα δεν αγωνιστήκατε απέναντι στο Κέρκη. Κοιτάξτε, εντάξει, σταθήκαμε όσο μπορούσαμε καλά, πιστεύω, στον αγωνιστικό χώρο. Η ομάδα του Ηρακλή έπιασε εκπληκτικό σερβίς. Είναι μια πολύ δυνατή ομάδα και πολύ έμπειρη ομάδα. Κατ' εμέ και τα μεγάλα φαβορί για την άνοδο στη Volley League. Τους βγήκε πάρα πολύ το σερβίς, δεν κράτησε υποδοχή μας σε κάποια σημεία και θεωρώ ότι εκεί έγινε η πλάστηγα υπέρ του Ηρακλή. Εμείς είμαστε μια καινούργια ομάδα στην Pre-League. Τηρουμένων των αναλογιών εκτός έδρας στην έδρα του Ηρακλή, που είναι το μεγάλο φαβορί για την άνοδο, θεωρώ ότι σταθήκαμε επάξια, κοντράραμε, πήραμε το δεύτερο σετ. Κοιτάμε άλλα παιχνίδια να μαζέψουμε βαθμούς. Είναι νέα κατηγορία για μας, όπως είπα. Έχουμε ένα όμορφο κλίμα, έχουμε κάνει ένα ωραίο ρόστερ. Μας στηρίζει όλη η πόλη και γενικώς είμαστε πολύ χαρούμενοι που η Φλόρινα παίζει σε τόσο μεγάλη κατηγορία με ιστορικές ομάδες. Και θεωρώ ότι θα πάμε καλά, χωρίς να έχουμε ιδιαίτερο στρες και πίεση για κάποιο υψηλό στόχο. Η ομάδα θέλουμε να μείνει στην κατηγορία και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε με αυτά που έχω δει. Και αν βέβαια είμαστε συγκεντρωμένοι και σοβαροί στη συνέχεια. Καλή συνέχεια, με ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έλα μπαμπά, δεν σε ακούω. Δεν έχει σήμα. Αν δεν έχει σήμα, μην τα πάρεις. Ροδάκινα Βελβίτα, ασε ποπ βελβετού. Τώρα έχει σήμα. Σε ακούω. Και με σήμα και με όνομα. Κανένα άλλο δεν είναι Βελβίτα. Coach, χαρητήρια. Γιώργος Νάπερ κοντά μου. Ήρθε η πρώτη νίκη. Είδα πείσμα, είδα πάθος, είδα θέληση, είδα αντίδραση και από την ανατροπή του Άρη και από το 1-1 που και εκεί έδειξε να σας πεισμώνει η ισοφάριση του ύφεστο στο σημερινό παιχνίδι. Εντάξει, αυτό είναι οι αθλητές, δηλαδή αυτοί που είναι στην ομάδα έχουν εγωισμό, αθλητικό εγωισμό, οπότε τον βγάλανε. Δηλαδή φάνηκε μετά, ας πούμε, στα δύο σετ, δηλαδή ακόμα και στο τέλος του δεύτερου ότι υπάρχει αντίδραση σε αυτό το κομμάτι. Πολύ θετικό, θετική η νίκη, δεν το συζητάμε. Το νοτική νίκη μετά από το 3-2 και με τον τρόπο που ήρθε. Προχωράμε, πάμε φλίσβο και στα επόμενα, εβδομάδα. Ήταν πολύ σημαντική η επιστροφή του Glassstone, αλλά και το Κατσάνιο. Το λέω γιατί ο κόσμος περίμενε πώς και πώς να δει την ομάδα, την είδε πρώτη φορά σήμερα από κοντά. Το Κατσάνιο είναι έδρα. Ο Ηρακλής έχει οπαδούς, έχει φιλάθλους, έχει λαό, ο οποίος και αυτός παίζει μαζί μας. Είναι σημαντικό δηλαδή να υπάρχει αυτή η βοήθεια από τον κόσμο. Σου δίνει ρυθμό, σου δίνει όθηση. Μέχρι στιγμής είναι πολύ νωρίς. Έχουν υπάρξει κάποια αποτελέσματα και σήμερα είχαμε την νίκη του Όφη με τον Πανιόνιο 3-2, του Εθνικού με τον Πανερυθραϊκό 3-1. Την νίκη του Ηρακλή, η πρώτη αγωνιστική είχε και αυτή αποτελέσματα με την αποχώρηση του Κέρκη. Ακριβώς. Πάτε εκεί τώρα, πώς το περιμένετε αυτό το παιχνίδι? Εντάξει, εγώ όπως έχω πει από την αρχή και στην ομάδα και σε όλους, όλα τα παιχνίδια είναι τελική. Δηλαδή δεν υπάρχει, για μένα προσωπικά δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι, γιατί το εύκολο παιχνίδι πρέπει να το αποδείξεις. Άμα δεν το αποδείξεις, το παιχνίδι γίνεται δύσκολο. Οπότε εγώ πάμε εβδομάδα με εβδομάδα, όλα τα παιχνίδια είναι παν δύσκολα και στο τέλος θα κάνουμε ταμείο. Αλλά εβδομάδα, όχι μακριά. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε και τον προπονητή του Ηρακλή και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε τη σύνδεσή μας ζωντανά από το Κατσάνιο μέσω του επίσημου καναλιού του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλής στο YouTube. Επόμενη αγωνιστική εκτός έδρας για τους Κιανολεύκους. Θυμίζουμε τελικό αποτέλεσμα Ηρακλής Ήφαιστος Φλόρινας 3-1. Να είστε καλά, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.